Είδα λίγο και μ' άρεσε πάρα πολύ η παραγωγή. Ήταν καταπληκτική, τα φώτα. Κάνω κάτι πολύ καινούριο τώρα. Ξεκινάω τώρα 23 του μήνα. Ναι. Ένα σόου. Δεν ερμηνεύετε μόνο κομμάτι, λες, θα παίζετε κιόλας. Θα μιλήσω και λίγο. Θα πω τα δικά μου. Μην φανταστείτε θα παίξω, θα είμαι εγώ. Αλλά ναι, θα πρέπει να κάνω αυτό που κάνουν οι ηθοποιοί, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να πούν συγκεκριμένα λόγια και εγώ είμαι πολύ αυθόρμητη και πηγαία. Θα έχουμε και Rising. Στο Rising, Rising, έχουμε Rising. Πώς θα περνάτε, γιατί όλοι τα έχουν βάλει με το τι τρώτε, αν τρώτε. Όχι, ας πω κάτι. Μ' αρέσει που μας κράζουν και κράζουν, γιατί πολλοί έχουν έτσι πει αρνητικά σχόλια. Μ' αρέσει γιατί αυτοί όλοι στο τέλος θα είναι αυτοί που θα γράφουν και τα θηραμβικά και πάλι θα λένε τα καλύτερά τους. Δεν μας αφορά. Εγώ πιστεύω ότι εμείς κάνουμε πολύ καλά αυτό που κάνουμε. Ο Αντένα κάνει πάρα πολύ καλά. Είναι ο κορυφαίος σε αυτό το είδος και των θεαμάτων. Ένα πραγματικά πολύ πολύ αξιοπρεπέστατο και όμορφο σοου. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι μόνο και μόνο για κακή αναπαραγωγή πραγμάτων. Εγώ δεν διαφωνώ με την κριτική. Mm-hmm. Αλλά όλοι αυτοί που διάβασα την κριτική είναι μόνο κακοπροαίρετη και μόνο εμπεκτική κριτική. Δηλαδή μόνο και μόνο λένε για να ασχοληθούμε μαζί τους. Δεν τους κάνω εγώ προσωπικά τη χάρη. Ας γράφουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν ασχολούμαι μαζί τους. Για όποιοι μιλάω, για όποιους αφορούν, όποιοι λένε ό,τι αφορά σε μένα. Ήθελα να ξεκινήσουμε από το Σταβέντο, αλλά θα ξεκινήσουμε από το Ρέμο. Προφανώς κάτι διάβασε. Τον ρώτησα καταρχάς, τον ρώτησα. Τι τον ρώτησαν. Τον ρώτησαν ότι πώς κρίνεται αυτά που γράφτηκαν όλα και το Rising Star, ρε παιδί μου. Αυτά που γράφτηκαν είναι πάρα πολύ καλά. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, γράφτηκαν. Αυτό θέλω να πω. Τώρα, αν κάποιος, παιδιά, συγγνώμη. Παιδιά, υπάρχουν και εμπαθείς πολλές φορές. Εάν κάποιος τώρα, πολλές φορές και εδώ στην εκπομπή, υπάρχει και κάποιος στην παρέα μας που θα πει κάτι για να πει και έναν αντίλογο για να γίνει και λίγο πιο πικάντικο. Γιατί το πιστεύει. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές προσωπικότητες. Και αν κάποιος που γράφει κριτικές και θα γράψει κι άλλες 10 δηλαδή. Τη μία, ας πούμε, είναι πιο υπερβολικό. Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Γενικά κοιτάς την άλλη μέρα τι αποδοχή έχει από τον κόσμο. Το ρεύμα που υπάρχει και όλα αυτά. Ήταν τα καλύτερα. Ήταν το ρεύμα. Ο ρεύμα μετά από τόσα χρόνια έχει αποδείξει αν είναι ή δεν είναι. Εκτός αν τον ενόχλησε η κριτική για τα κιλά, αλλά αυτό είναι χιούμορ. Το έκανε μόνο στο χιούμορ από τον Ρεύμα. Το μία στο εκατομμύριο. Προφανώς κάτι έχει δει. Εκτός κάτι δεν πήρα εγώ χαμπάρι. Πώς το να το πω. Δεν είδαμε κάτι, αλλά για να μην το είδαμε κι εμείς. Κάτι τόσο έντονο και χοντρό. Θα είναι από ανθρώπου που εντάξει του διαβάζει και κανεί. Κάτι έντονο και χοντρό. Ούτε έχω διάβασα. Θέλω να πω ότι δεν θα είναι. Δεν πήρε έκταση. Δεν πήρε έκταση κάτι έντονο και χοντρό. Το είχαμε δει όλοι. Τόσα χρόνια ο Ρέμος έχει την εμπειρία, δηλαδή και ξέρει εκεί με το. Α, κατάλαβα, παιδιά, τι εννοεί. Κάτι και θα κλείσει. Κατάλαβα τι εννοεί. Τώρα το πιάσα να πω. Δεν θα πω. Κάτι έγραψε νομίζω μα το Ράκι στο Facebook. Μπορεί να εννοεί αυτό. Δεν είμαι σίγουρη, εγώ το λέω. Ναι, αυτό. Μόνο αυτό. Τώρα το θυμηθήκα. Εντάξει, οκ. Όπω το λέει πάντα λίγο. Ναι, όπω το λέει πάντα λίγο έτσι έντονο. Παιδιά, ο Αντώνη δεν μίλησε για τον εαυτό του. Είπε γενικά. Τώρα το θυμηθήκα εγώ. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Τώρα το θυμηθήκα. Ενώ ότι δεν το έχουμε φτιάξει στην εκπομπή καθόλου. Παιδιά, κάθε μέρα όλοι λένε για όλους. Θα παίζουμε ότι λέει ο καθένας για όλους. Και ο Ρέμος δεν απαντούσε για τον εαυτό του, έλεγε εμάς. Μιλούσε πρώτο πληθυντικό. Οπότε εννοούσε προφανώς για την ομάδα. Έτσι, δεν έλεγε τον εαυτό του κάτι γραφτό. Ωραία, η Μελίνα Σλανίδου. Και μας τώρα και σε ένας άνθρωπος που ξέρει από τηλεόραση. Ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, οκ. Αλλά είναι πάντα λίγο αιχμηρό. Είναι λίγο αιχμηρό ενώ πάντα. Πώς δεν ξέρει, μόνο ότι ξέρει. Τουλάχιστον αυτός δεν είναι εμπαθής. Μελίνα, να πάμε λίγο και στον Μιχάλη. Εγώ διαφωνώ με τον Μιχάλη, γιατί εγώ θεωρώ ότι.